εισβάλλεις στο Σκαραβαίο με ένα υπέροχο guest ως κόρη του θύματος. Να αρχίσεις τώρα να μιλάς, να βοηθήσεις και τους δύο σας. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να δουλέψω με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Εννοείται με τον Τζορτέκη, τον οποίο αγαπώ και θαυμάζω και το ταλέντο του και το πόσο δέος μου προκαλεί αυτό που προσφέρει σε εμάς την οθόνη. Και είναι και μαθήματα, έτσι, υποκριτικής. Εννοείται, φυσικά. Κάθε μου δουλειά μου δίνει μαθήματα υποκριτικής από τους δίπλα μου. Το θέμα είναι, τι ρόλο παίζει η κόρη και ο γιος του θύματος στην υπόθεση. Από την αρχή του επεισοδίου, ο χαρακτήρας μου Ήρυδα θρηνεί για το πατέρα της. Από εκεί και ύστερα, η ομάδα του Σκαραβαίου θα προσπαθήσει να καταλάβει ποιος σκότωσε τον πατέρα, τι ακριβώς παίζουν ρόλο οι οικογένειες, όλο αυτό. Και θα το δείτε, το μυστήριο είναι ωραίο. Παιδί μου. Σε βλέπουμε και στα μαθήματα κωμωδίας. Μάλιστα, στην παράστασή σας είχαμε και γάμους και χαρές. Φυσικά, η Δήμητρα Ματσούκα έτσι δέθηκε με τα ιερά του δεσμά του γάμου. Πώς την υποδεχθήκατε? Εννοείται πως 3 χρόνια είναι αρκετά για να νιώσεις ότι η ομάδα σου είναι η οικογένειά σου και ήταν σαν να δίνουμε την αδερφή μας στον Πέτρο, ο οποίος είναι υπέροχος άνθρωπος. Χάρηκαμε πάρα πολύ για αυτήν, ήμασταν εκεί και έχουμε να μοιραζόμαστε ακόμη μια ανάμιση μαζί της. Και ήταν πολύ ωραίο που πέταξε την Ανθοδέσμη στο κοινό. Σκεφτήκαμε τελευταία στιγμή και νομίζω ότι το έκανε ακόμη πιο ιδιαίτερο αυτό. Μια ανάμιση για τη Δήμητρα που θα τη θυμάται για πάντα. Ποιος την έπιασε την Ανθοδέσμη? Νομίζω ότι το ρίξαμε 3 φορές. Τη μία ήταν ζευγάρι ήδη και τη δεύτερη ήδη. Ναι. Και στο τέλος την έπιασε ένα γόρι και το έδωσε στην κοπέλα του. Είσαι ενεργή στο TikTok. Είδαμε ότι δημοσιοποίησες μια αλλαγή. Ναι, έκανα το πλαστική. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του. Άμα δεν σ' αρέσει κάτι πάνω σου, το αλλάζεις. Είναι μικρή ζωή. Απλά το πήρα απόφαση. Προφανώς, όταν αλλάζεις κάτι πάνω σου, γιατί έρχεσαι εναντίον στη φύση του σώματός σου, πονάει αρκετά. Αλλά εντάξει, ήταν επώδυνη η διαδικασία. Εντάξει, λογικό είναι. Και γι' αυτό και φοράς και κορδέλα. Ναι, μου αρέσουν κιόλας οι κορδέλες. Τις φορούσα και πιο πριν. Ωστόσο, είναι αναγκαστικό τώρα για την επούλωση και την ανάρρωση. Για πόσο καιρό? Αυτό θα το κρατήσω, ας πούμε, ένα μήνα, την κορδέλα. Και μετά για 3 μήνες θα υπάρχει ένα πρίξιμο, ας πούμε, το οποίο θα φύγει σιγά σιγά.